Ο Θόδωρος ο Παπαγιάννης, ο δάσκαλος, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, η σχέση η δικιά μου με τον δάσκαλο είναι του δήμαρχου, με τον άνθρωπο. Ήταν πρωταγωνιστής στο στήσιμο ενός συμποσίου γλυπτικής στο Δήμο μας, στο Δήμο της Άνοιξης, το 2008, το καλοκαίρι του 2008. Η σχέση μαζί του αναπτύχθηκε εδώ και 4 περίπου χρόνια, όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε το συμπόσιο. Δεν τα καταφέραμε για οικονομικούς λόγους, αλλά στην πορεία, με τη βοήθειά τους, του Θόδωρου του Παπαγιάννη και άλλων 4 γλυπτών καθηγητών, τα καταφέραμε. Το έργο του, ένα μεταλλικό δέντρο που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, δίνει και θα δίνει για πάντα την αγάπη του για το περιβάλλον, την αγάπη του για το πράσινο. Τι άλλο να πω τώρα για τον Θόδωρο. Να μιλήσω και λίγο ανθρώπινα. Είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και αυτό δεν το λέω επειδή θα ακούσει τη συνέντευξη αυτή, αλλά το λέω γιατί τον έζησα, ήπια κρασί μαζί του, που λέμε έτσι εμείς οι απλοί άνθρωποι, και τον κατάλαβα. Είναι δοσμένο στην τέχνη και έχω την εντύπωση ότι και το μουσείο αυτό που εγκαινιάζεται σήμερα είναι ένα από τα επιστεγάσματα μιας πορείας ζωής, τέχνης, πολιτισμού, αφοσίωσης, διδασκαλίας κλπ. Εύχομαι κάθε καλό στο Θόδωρο, στο φίλο μου το Θόδωρο, στο δάσκαλο το Θόδωρο, στον καλλιτέχνη το Θόδωρο. Θόδωρε, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στο υπόλοιπο της ζωής σου και της καριέρας σου, που σου εύχομαι επίσης να μην σταματήσεις ποτέ όσο θα ζεις στη γη.